Κυρίες και κύριοι, στο στούντιο του News Bomb φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίον θα ανακρίνουμε μαζί με την Ευδοκία Μήτυλη. Κύριε Κυρανάκη, ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τον χρόνο σας. Ξεκινώ, μπαίνω κατευθείαν στα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας, από την οικονομία ξεκινώ και ρωτώ αν φοβάται κάτι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης από την ομολογουμένως πολύ δυνατή παροχολογία την οποία φαίνεται ότι επιχειρεί αυτή την περίοδο ο κύριος Τσίπρας. Ακούγεται ότι οι εξαγγελίες περί επιδομάτων και περί προσλήψεων μπορεί να ξεπεράσουν και τα 10-12 δισεκατομμύρια. Και ρωτώ αν φοβάται η Νέα Δημοκρατία μήπως σκάσει στα χέρια της αυτό. Δηλαδή μήπως δεν προλάβει ο Τσίπρας και αναγκαστείτε να τα δώσετε εσείς αυτά τα λεφτά. Πού θα τα βρείτε? 12 δισεκατομμύρια θυμίζω ότι ήταν και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το οποίο εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας πριν τις εκλογές του 2014. Βέβαια, ούτε ευρώ δεν εφαρμόστηκε από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Τελικά πήραμε 15 δισεκατομμύρια μέτρα. Δηλαδή περισσότερα από τα αντίθετα. Αυτός πρέπει να φοβάται είναι όποιος επενδύει σε αυτή τη λαϊκίστικη λογική που μας έφτασε μέχρι την κρίση, ότι νομίζεις ότι μπορείς να εξαγοράσεις ψήφους με επιδόματα. Δεν μπορείς να εξαγοράσεις ψήφους με επιδόματα. Δεν εξαγοράζονται οι ψήφοι με προσλήψεις, με κομματικούς διορισμούς, με ρουσφέτια. Ο κόσμος θέλει να δει μια πολιτική βούληση, μια αποφασιστικότητα από την επόμενη κυβέρνηση ότι θα κάνει αυτά που υπόσχεται. Ότι θα κάνει αυτά που υπόσχεται για τη μείωση των φόρων, οι οποίοι θα καταλήξουν σε αύξηση εισοδήματος και αύξηση μισθών. Θα κάνει αυτά που υπόσχεται στην ασφάλεια, για ασφαλείς γειτονιές, ασφαλή πανεπιστήμια τα οποία θα λειτουργούν ως πηγή μόρφωσης και όχι ως πηγή ανομίας. Θα κάνει αυτά που υπόσχεται στα εθνικά θέματα, θα κάνει αυτά που υπόσχεται σε όλους τους τομείς για τους οποίους οι Έλληνες ζητούν τα αυτονόητα. Αυτά τα αυτονόητα που ζητούν τόσο καιρό. Ωστόσο, δεν μου είπατε αν φοβάστε πως κάσει στα χέρια σας αυτή η καυτή πατάτα. Γιατί θα σας πω γιατί το λέω καυτή πατάτα. Γιατί εάν αυτά τα χρήματα φαγωθούν από το μαξιλάρι, ξέρετε τι θα συμβεί, θα μου πει τι οικονομολόγος είσαι, όχι, ένας απλός άνθρωπος είμαι. Θα εκτιναχθεί το επιτόκιο από 4,5 που είναι τώρα, πολύ παραπάνω, διότι μειώνει η αξιοπιστία της χώρας, ή κάνω λάθος? Έτσι είναι ακριβώς, και όλες αυτές οι εξαγγελίες και το κλίμα αστάθειας το οποίο καλλιεργεί ο κύριος Τσίπρας έχει όντως επίπτωση στα επιτόκια και άρα επίπτωση στο χρέος, το οποίο θέλουμε να μειωθεί στα επόμενα χρόνια και όχι να αυξηθεί, που αυτός ήταν και ο λόγος που μπήκαμε μέσα στα μνημόνια. Άρα λοιπόν, εσείς λέτε όχι στις προσλήψεις. Υπάρχουν ανάγκες στο δημόσιο. Έτσι, δηλαδή η αστυνομία αυτή τη στιγμή χρειάζεται προσλήψεις. Είναι γερασμένο το αστυνομικό σώμα, το ίδιο και οι ένοπλες δυνάμεις. Θυμίζω, ας πούμε, ότι στους οπλίτες έχουν να γίνουν προσλήψεις πάνω από μία πενταετία. Ναι. Χρειάζεται η Ελλάδα μια καλύτερη ασφάλεια για τη χώρα της και στα σύνορά της και εντός των συνόρων. Στην υγεία, στους νοσηλευτές, ναι, χρειάζονται προσλήψεις. Όμως χρειάζονται και μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν στους νοσηλευτές να αυξήσουν και το εισόδημά τους με άλλους τρόπους. Αλλά δεν είναι άσπρο ή μαύρο η κουβέντα για τις προσλήψεις. Εμείς θέλουμε ένα καλό λειτουργικό δημόσιο. Δεν θέλουμε να απολυθούν οι πάντες και να μην υπάρχει κανείς να κάνει τη δουλειά του. Θέλουμε να εξυγχρονιστεί το σύστημα. Θέλουμε να υπάρχει ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην πράξη για να μπορούν εύκολα και γρήγορα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται. Αυτό πρέπει να έχει και κάποιους ανθρώπους από πίσω του. Όπως και κάθε σύστημα χειρίζεται από ανθρώπους, αλλά χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι να αγαπούν τη δουλειά τους και να βλέπουν ως εθνικό στόχο να υπάρχει ένα λειτουργικό δημόσιο. Είπε και ο κύριος Τσίπρας, άρα ως προς αυτό εμείς θα τηρήσουμε τη δέσμευσή μας. Αυτά που είπε όμως για επιπλέον προσλήψεις για το 2019 και το 2020 δεν αφορούν αυτή την κυβέρνηση, αφορούν την επόμενη κυβέρνηση και άρα δεν μας δεσμεύει τίποτα. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας, λένε πολύ κακός ο Τσίπρας, πολύ κακός όμως και ο Μητσοτάκης. Τι εννοώ? Το λένε με την έννοια ότι δεν κάνετε τη σωστή αντιπολίτευση που ενδείκνυται για αυτά που ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και τι, να είμαι σαφής. Η ιστορία με το διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Η πρώτη αντίδραση, δήλωση της Νέας Δημοκρατίας ήταν μάλλον υπέρ του Τσίπρα. Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο ξεκάθαροι σε αυτό? Φυσικά θα γίνω. Η λογική που αναφέρατε στην αρχή είναι η λογική του κανένας. Και εγώ καταλαβαίνω την απογοήτευση των πολιτών όταν βλέπουν τους πολιτικούς να υπόσχονται ξανά και ξανά και ξανά και στην πράξη τελικά να μην τηρούν τίποτα, να είναι απογοητευμένοι. Άρα αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε κακός ο Τσίπρας, κακός και ο Μητσοτάκης, κακή όλη η πολιτική και τα υπόλοιπα συνθήματα. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πείσουμε με τις πράξεις μας, με το έργο μας, ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Φαίνεται ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές. Δεν μένουμε όμως αυτό. Ο στόχος μας είναι πώς θα φύγουμε
από το Μαξίμου, όχι πώς θα μπούμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι χώρα θα αφήσουμε πίσω μας, όχι τι χώρα θα παραλάβουμε και σίγουρα δεν θα μπούμε στη λογική της καμένης γης. Πάμε στο συγκεκριμένο. Για το διαχωρισμό. Πάμε στο συγκεκριμένο για το διαχωρισμό κράτους εκκλησίες. Καταρχάς, κανένας διαχωρισμός δεν υπάρχει. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι κληρικοί θα συνεχίσουν να πληρώνονται από το δημόσιο, απλά θα πληρώνονται με μία επιδότηση. Ακριβώς ίδιο ποσό, 200 εκατομμύρια, όσα πληρώνουμε και σήμερα. Θα πηγαίνει αυτό το ποσό σε μια καινούργια εταιρεία αξιοποίησης εκκλησιαστικής περιουσίας, στην οποία διαχειριστής, με συγχωρείτε, θα είναι από κοινού το δημόσιο και η εκκλησία, και αυτή η εταιρεία θα πληρώνει τους κληρικούς. Άρα δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός όταν οι Έλληνες φορολογούμενοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν τους κληρικούς. Όχι, δεν εννοούμε λοιπόν, για τη συμφωνία, λέω. Η συμφωνία λοιπόν αυτή έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος αφορά τη μισθοδοσία των κληρικών. Εμείς είμαστε κατά αυτού του μέτρου. Ωραία. Θέλουμε να συνεχίσουν οι κληρικοί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι και να μην εξαρτώνται από κανέναν άλλον, να έχουν μια απευθεία σχέση και να μπορούν να κάνουν ελεύθερα το λειτουργήμά τους. Και το άλλο σκέλος αφορά την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ναι. Αυτό το σκέλος είναι η εφαρμογή του νόμου Σαμαρά, ο οποίος ήρθε στο τέλος της θητείας προηγούμενης κυβέρνησης. Και το παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας ως ένα δικό του μέτρο. Τι κάνει αυτό το μέτρο? Ουσιαστικά βάζει τέλος σε μια χρόνια διαμάχη. Και μάλιστα θυμίζω ότι τον νόμο Σαμαρά δεν τον ψήφισε ο κύριος Τσίπρας και τον κατήγγειλε κιόλας. Τώρα ήρθε και το παρουσίασε ως κάτι δικό του, πολύ καινοτόμο κλπ. Και τι κάνει λοιπόν αυτό το μέτρο, για να γνωρίζουν και οι πολίτες? Βάζει τέλος σε μια διαμάχη νομική μεταξύ δημοσίου και εκκλησίας. Αυτές οι δύο οντότητες για πάρα πολλά χρόνια είχαν διαμάχη ως προς τα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας. Που παρόλα αυτά υπήρχαν προσφυγές. Παρακαλώ. Είπε ο κύριος Ιερώνυμος ότι τα χρήματα αυτά που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Εκκλησία είναι πολύ λιγότερα από ό,τι πιστεύουν οι πολλοί πολίτες. Έτσι. Δηλαδή αυτά τα νούμερα που λέμε ότι η Εκκλησία είναι πάμπλουτη, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη περιουσία, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μα καταρχάς, δήμευση της περιουσίας της Εκκλησίας στη διάρκεια την ιστορική του ελληνικού κράτους υπήρχε τρεις φορές. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είναι αυτή που κράτησε όρθια τον ελληνισμό στα χρόνια της τουρκοκρατίας, με συγχωρείτε. Η Εκκλησία είναι αυτή που κράτησε ζωντανή την ελληνική γλώσσα όταν ήμασταν 400 χρόνια υπό τουρκικό ζυγό. Η Εκκλησία είναι αυτή που έκανε το κρυφό σχολείο, που κράτησε τον πολιτισμό μας. Έτσι, λοιπόν, αυτά δεν μπορούμε να ξεχνάμε. Αλλά θέλω να φτάσω στο σήμερα. Ναι. Μέχρι το σήμερα είχαμε τρεις φορές δήμευση από το κράτος της εκκλησιαστικής περιουσίας. Σωστό, λάθος, είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως σήμερα αυτές οι συνεχείς προσφυγές και οι νομικές κόντρες μεταξύ δημοσίου και εκκλησίας, με αυτόν τον τρόπο ο οποίος ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά, τώρα έρχεται και εφαρμόζεται, και αυτό είναι καλό, το οποίο άρα τελειώνει. Συμφωνείτε. Συμφωνούμε με το ένα, σκέλος, ναι, διαφωνούμε με τη λογική ότι θα πληρώνονται από μια εταιρεία. Το κλείνουμε αυτό και προχωράμε, να προχωρήσω λίγο τη συζήτηση, να πάμε στα εθνικά θέματα. Έτσι, ακριβώς. Και να σας ρωτήσουμε το ίδιο πράγμα, να μας δώσετε μια ξεκάθαρη εικόνα, είστε κατά ή υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών? Πάλι δεν έχουμε καταλάβει. Είμαστε το Βόρειο Μακεδονία το θέλετε? Είμαστε κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Δηλαδή, θα την καταψηφίσουμε και σαν αντιπολίτευση, είτε ως κυβέρνηση αύριο, ανεξάρτητα από τις πιέσεις που ήδη δεχόμαστε και ενδεχομένως να δεχτούμε και αύριο. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, ακόμα μου λέτε ότι θα έρθει σε κόντρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Στόλτερμπεργκ? Μα έχει έρθει και ήδη. Με τη Γερμανία. Μα έχει έρθει ήδη σε κόντρα σε αυτό το ζήτημα. Μην ξεχνάτε ότι οι πιέσεις και το 2008, όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έβαλε το βέτο επί κυβέρνησης Καραμαλή για να μην μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, και σήμερα έχει κρατήσει μια εθνική στάση. Είμαστε λοιπόν απέναντι σε αυτή τη συμφωνία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι προσπαθούν στο εξωτερικό και στο εσωτερικό να δημιουργήσουν μια εικόνα σύγχυσης για το ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ήμασταν παρόντες στα συλλαλητήρια, θα ξαναείμαστε παρόντες αν χρειαστεί και θα είμαστε και παρόντες στη Βουλή να καταψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία. Το Βόρειο Μακεδονία δεν το θέλετε καθόλου? Το Βόρειο Μακεδονία δεν το θέλει κανένας Έλληνας. Αλλά θα πρέπει κάποιος να εξηγήσει στο State Department, στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες, ότι το βασικό προβληματικό στοιχείο αυτής της συμφωνίας είναι ότι δίνει την εθνική ταυτότητα Μακεδόνας σκέτο στους γείτονές μας, αγνοώντας το γεγονός ότι πάνω από 1/3 των Ελλήνων αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Πώς γίνεται μια χώρα, και ας ερωτηθούν οι ξένοι ηγέτες αν στις χώρες τους θα έκαναν κάτι τέτοιο. Ας ερωτηθούν οι ξένοι ηγέτες, οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί ή οποιοδήποτε, αν 1/3 ή και παραπάνω των πολιτών της χώρας τους ονομάζονταν Μακεδόνες, αν θα το χωρούσαν αυτό σαν εθνικό στοιχείο σε μια γειτονική χώρα η οποία φαλκιδεύει την ιστορία μας. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Προχωράμε στη σκανδαλολογία με τις εξεταστικές για την υγεία.
Τι γίνεται εκεί με τις εξεταστικές? Υπάρχει θέμα ή δεν ή συζητάμε χωρίς να υπάρχει θέμα? Εξονυχιστικά έχουν ελεγχθεί όλες οι προηγούμενοι περίοδοι, όλες όμως, πλην της περίοδου 2015-2018. Εντελώς τυχαίο θα είναι αυτό. Φαντάζομαι το ίδιο θα πιστεύουν και οι τηλεθεατές μας. Αλλά αυτό που πραγματικά μου κάνει εντύπωση είναι αν δεν έχουν κάτι να κρύψουν, γιατί δεν συνέχισαν την εξεταστική και για τα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ακριβώς έχουν να κρύψουν? Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύμβαση που έδωσε ο κύριος Πολάκης στο Κελπνό για 8 εκατομμύρια ευρώ σε εταιρεία security κατά παραβίαση δικαστικής απόφασης? Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα που η Νοβάρτης έχει επιμερών ΣΥΡΙΖΑ 80 εκατομμύρια κέρδη, ενώ επιμερών Νέας Δημοκρατίας είχε 13 εκατομμύρια ζημιές? Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα που στην όλη ιστορία για την πόλη του Ερίκος Ντινάν το πόρισμα του κυρίου Μαρτίνη έλεγε ότι πρέπει να πωληθεί περίπου 80 εκατομμύρια και τελικά πωλήθηκε από τον κύριο Βορύδη 115 εκατομμύρια και τώρα να πωληθεί περίπου 40. Λοιπόν, όλα αυτά δεν συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να φοβούνται κάποιοι ότι όταν θα έρθετε? Όταν θα έρθετε. Οι παράνομες πράξεις πρέπει να διώκονται. Οι παράνομες πράξεις. Αλλά θα καθίσουν αυτές στο σκαμνί. Οι παράνομες πράξεις πρέπει να διώκονται. Εμείς δεν θα έρθουμε με μια λογική ρεβασισμού να βάλουμε κόσμο φυλακή όπως ακούμε τον κύριο Πολάκη. Αυτά θα κάνει δικαιοσύνη. Αλλά ας μην νομίζουν κάποιοι ότι το γλέντι, η σπατάλη, όλα αυτά θα μείνουν ατιμόρυτα. Γιατί αυτά που κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ σε μεσαίο και σε μεγάλο επίπεδο είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό σκανδαλώδη. Και είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Πάμε τώρα στα εκλογικά, παύλα δημοσκοπικά. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει δημοσκοπικά τουλάχιστον, με τη φωτογραφία της στιγμής, για να είμαι σαφής, παρουσιάζει ένα ταβάνι. Ότι έχει πιάσει ένα ταβάνι σε συσπήρωση και ότι δυσκολεύεται ή, αν θέλετε, είναι στο όριο της αυτοδυναμίας. Σας προβληματίζει αυτό? Δηλαδή, τι θέλω να πω? Λέτε ότι είναι μια πολύ κακή κυβέρνηση που έχει διαλύσει τη χώρα κτλ. Πώς είναι δυνατόν με τόσο κακή κυβέρνηση να μην πιάνετε αυτοδυναμία? Καταρχάς, πάρα πολλές μετρήσεις διαψεύδουν αυτό που λέτε. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιες μετρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το όριο της αυτοδυναμίας. Ναι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τώρα είμαστε σε μια μη προεκλογική περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο κόμμα που κέρδισε εκλογές με αυτοδυναμία ήταν το 2009. Ναι. Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε. Από τότε έχουμε μόνο κυβερνήσεις συνεργασίας, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοδύναμο κόμμα. Το πρώτο κόμμα που παρουσιάζει προοπτική αυτοδυναμίας είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία στάθηκε όρθια. Είναι το μοναδικό κόμμα της μεταπολίτευσης το οποίο στάθηκε όρθιο μέσα στην κρίση. Έτσι. Αυτό όμως αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας δίνει την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Ναι, αλλά αυτό αλλά δεν μας δίνει. Κύριε Κυρανάκη, έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός, αυτό που λέτε τώρα, με το περί εκλογικών συνεργασιών, με το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κάθετο σε οποιαδήποτε συνεργασία, εναντίον οποιαδήποτε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά ούτε με τη Χρυσή Αυγή, γιατί ούτε τότε με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι, γιατί θα δούμε ποια κόμματα θα καταφέρουν να μπουν στη Βουλή. Mm-hmm. Γιατί έχω την αίσθηση ότι κάποια κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται σήμερα κοινοβουλευτικά μπορεί και να μην τα καταφέρουν. Όπως, παραδείγματος χάρη. Όπως η ΑΝΕΛ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Οι οποίοι έχουν και κάμποσες κυβερνητικές θέσεις. Ναι. Η ΑΝΕΛ αυτή τη στιγμή σε δημοσκοπήσεις ακόμα και σε φιλοκυβερνητικές εφημερίδες είναι περίπου στο 0,5. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα αλλάζει εύκολα. Θα δούμε ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Εμείς είμαστε υπέρ των συνεργασιών διαχρονικά, είμαστε υπέρ των συνενέσεων, είμαστε το κόμμα της Εθνικής Ενότητας, αλλά δεν θα συνεργαστούμε με τους πολιτικούς απατεώνες του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν καταστρέψει τη χώρα εδώ και 4 χρόνια και οι οποίοι έχουν μια αντίληψη περί πολιτικής, η οποία είναι προσβλητική για τους Έλληνες. Συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα, πώς τη βλέπετε? Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα? Αυτή είναι και μια ερώτηση. Ερώτηση, απάντηση. Μένει να το δούμε. Ναι, θα το δούμε αυτό. Θα το δείξει. Από εκεί πέρα, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε την πόρτα σε πολίτες οι οποίοι έχουν γυρίσει την πλάτη τους στην πολιτική. Και γι' αυτό έχουμε ανοίξει τα ψηφοδέλτια μας με αξιοκρατικές διαδικασίες και έχουν ήδη μπει άνθρωποι οι οποίοι ουδέποτε ασχολήθηκαν με την πολιτική, ουδέποτε είχαν σχέσεις με πολιτικές οικογένειες, κόμματα κλπ. Και έχουν έρθει στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα και αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να εκφράσουμε. Τώρα μου δίνετε πάσα να σας κάνω την επόμενη ερώτηση, για την οποία αρκετοί σας κατηγορούν σαν Νέα Δημοκρατία. Βορύδης και Άδωνης είναι ακροδεξιά βαρύδια στη Νέα Δημοκρατία? Όχι, δεν είναι. Και συγκεκριμένα μιλώντας, δεν έχουν ούτε μία δήλωση
Βορύδη και Άδωνη και άλλων στελεχών, και εμένα πολλές φορές με κατηγορούν ως ακροδεξιό, ούτε μία δήλωση η οποία να έχει περιεχόμενο ακροδεξιάς ρητορικής. Συγκεκριμένα να μας πει όποιος μας κατηγορεί, τι ακριβώς από αυτά που λέει ο Μάκης Βορύδης και ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι ακροδεξιό. Συγκεκριμένα. Γιατί έτσι με κορώνες μπορούμε κι εμείς να πούμε ό,τι θέλουμε. Εδώ πέρα είναι, είναι επιτακτικό να πάμε στην ουσία, στην ουσία της πολιτικής. Πώς θα λύσουμε τα προβλήματα, πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία, πώς θα υπάρξει ασφάλεια στη χώρα, πώς δεν θα κάνουμε πίσω τα εθνικά θέματα. Μια τελευταία ερώτηση και κλείνουμε με αυτό. Γιατί δεν υπερασπίζεται. Αν μου επιτρέπετε όμως, ναι, στο συγκεκριμένο θέμα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο σπίτι. Είναι μια πολιτική στέγη για ανθρώπους οι οποίοι είναι κεντροδεξιοί. Καλά, ναι, το ίδιο λέει και ο κάποιοι είναι και δεξιοί, κάποιοι είναι κεντρώοι. Ναι. Είναι ένα μεγάλο σπίτι. Οι φωνές πρέπει να ακούγονται και τελικά οι πολίτες αποφασίζουν σε ποιον θα δώσουν την ψήφο τους. Προφανώς, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Μια τελευταία ερώτηση. Γιατί δεν υπερασπίστηκε όσο θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία τον Νικήτα Κακλαμάνη μέσα στη Βουλή που ζήτησε ενός λεπτού συγγύη για τον Κατσίφα? Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέτε. Τον υπερασπίστηκε κανονικά. Αυτοί που του έκαναν επίθεση του Νικήτα Κακλαμάνη είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τον κατήγγειλαν επειδή έκανε το αυτονόητο να ζητήσει ενός λεπτού συγγύη για έναν Έλληνα ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρες των Αλβανών αστυνομικών. Το αυτονόητο ήταν αυτό. Δεν μπορούμε εμείς να μένουμε σιωπηλοί, να μένουμε άπραγοι σε μια τέτοια πρόκληση, ειδικά από τη στιγμή που ο Αλβανός πρωθυπουργός είναι τόσο προκλητικός στις δηλώσεις του. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να έχει επιπτώσεις στις σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας. Θα πρέπει να δείξει και η Ελλάδα ότι δεν είναι το καλό παιδί μονίμως που κάνει τα θελήματα των ξένων. Θα πρέπει να πατήσει και πόδι κάποια στιγμή η Ελλάδα. Και θα πρέπει να δείξουμε στην εξωτερική μας πολιτική ότι δεν είμαστε δουλικοί, ότι έχουμε μία υπόσταση, έχουμε μία εθνική ταυτότητα, ότι έχουμε ένα πατριωτισμό τον οποίο οφείλουμε να υπηρετούμε. Εκλογές πότε? Τον Οκτώβριο. Όταν συμφέρει τον κύριο Τσίπρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι πάντως. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, κύριε Κυριανάκη. Εγώ ευχαριστώ.